Ερώτηση με θέμα τιμή καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους του ΙΧΘΙΚΑ, καθώς επίσης και το θέμα των μετατάξεών τους, κατέθεσε η βουλευτής της Τωρακαρνανία Σοφία Γιαννακά προς την Υπουργό Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Οικονομικών. Σε ερώτησή της, η βουλευτής αναφέρει ότι το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του το 1985, από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποτέλεσε μια πρωτότυπη και πολλά υποσχόμενη ερευνητική μονάδα. Είχε ως στόχο την ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς επίσης και την έρευνα όσον αφορά στη διαχείριση της παράκτησης περιοχής του Αχελώου, στις εκβολές του οποίου και εγκαταστάθηκε. Αποτελούσε ένα σύγχρονο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης όπου θα λειτουργούσε στον πυρήνα ενός από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της χώρας. Με το πέρασμα των χρόνων όμως, το κέντρο αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα αδράνειας εξαιτίας της έλλειψης παραγωγικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Απόρρια όλης αυτής της συνεχιζόμενης αδράνειας ήταν η συσσόρευση τεράστιων οικονομικών προβλημάτων και η υπερχρέωση του κέντρου. Το κέντρο, ωστόσο, σε αντίθεση με τα οικονομικά προβλήματα που παρουσίαζε και την ελλειπή του ερευνητική και παραγωγική διαδικασία, παρέχει υπηρεσίες και τεχνογνωσία, καθώς επίσης και κατάρτιση και εκπαίδευση σε ιδιώτες και παραγωγικές υπηρεσίες στους τομείς της ιχθυοκαλλιέργειας και της στρατηγικής διαχείρισης της παράκτειας ζώνης. Οι επιπτώσεις διαχρονικής αυτής αρνητικής κατάστασης που οδήγησε σε τέλμα το συνολικό ερευνητικό και παραγωγικό έργο του κέντρου ήταν καταστροφικές όσον αφορά στη ραχοκοκαλιά του φορέα, τους ίδιους τους εργαζόμενους. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κέντρου στο παρελθόν, όπου οι εργαζόμενοι σε αυτό βρέθηκαν απλήρωτοι για μήνες. Χρειάστηκαν αρκετές παρεμβάσεις και διαρκείς πιέσεις από τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες του νομού, ώστε να είναι δυνατή καταβολή στους συγκεκριμένους ανθρώπους των δεδουλευμένων. Επίσης, η κυρία Γιαννακά προσθέτει ότι οι συνέπειες της οικονομικής κακοδιαχείρισης και της μη αποδοτικότητας του κέντρου οδήγησαν την Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής στην απόφαση της κατάργησης του φορέα στο πλαίσιο της γενικότερης συγχώνευσης ή κατάργησης ασύμφωνων δημοσίων οργανισμών. Η σημερινή κατάσταση βρίσκει το προσωπικό μία ακόμη φορά αντιμέτωπο με την καθυστέρηση αποπληρωμής των δεδουλευμένων από το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους, καθώς επίσης αιωρούμενο χωρίς προοπτική με έντονη την αίσθηση της ανασφάλειας εφόσον είναι πλέον προδικασμένη η διάλυση του φορέα. Τέλος, η κυρία Γιαννακά ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς πότε προτίθενται να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να καταβληθούν οι μισθοί στο προσωπικό του κέντρου και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των μετατάξεων των εργαζομένων του ΙΧΘΙΚΑ. Καθώς επίσης και ποιοι θα είναι οι φορείς στους οποίους αυτοί θα μεταταχθούν.